Αγαπημένη μου, μες στο καλπάκι σε ένα ρέμα κουρνιάσανε οι στρατιώτες. Βουτώ την όχι μου στο αίμα, δέξω τις λέξεις μου τις πρώτες. Είναι οι λέξεις μετρημένες σαν τις στιγμές μου εδώ πάνω, κι είναι οι σκέψεις μου δοσμένες ως τη στιγμή που θα πεθάνω. Τι να σου γράψω, αγαπημένη, εδώ συμβαίνουνε πολλά. Γύρω μου δέκα σκοτωμένοι, είμαι καλά, είμαι καλά. Ό,τι να γράψω δεν μου φτάνει, τα λίγα εδώ είναι πολλά. Κι αν μάθεις πως έχω πεθάνει, είμαι καλά, είμαι καλά. Επίθεση αρχίζει πάλι, νομίζω πως σου τα είπα όλα. Είναι στιγμή πολύ μεγάλη, τώρα μιλούν τα πολυβόλα. Τι να σου γράψω, αγαπημένη, εδώ συμβαίνουνε πολλά. Γύρω μου δέκα σκοτωμένοι, ό,τι να γράψω δεν μου φτάνει, τα λίγα εδώ είναι πολλά. Κι αν μάθεις πως έχω πεθάνει, είμαι καλά, είμαι καλά. Παπαδόπουλος Δημήτριος. Παρών. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος. Δώστε, δώστε. Σιμεωνίδης Αθανάσιος. Παρών. Είναι κι άλλο ένα ρε παιδιά, αλλά δεν βγάζω τα γράμματα. Τι λέει. Μήπως είναι Θεοφίλου. Άπα, Θεοφίλου δεν λέει μια φορά. Για να δω, συνάδελφε. Άστο ρε, συνάδελφε. Αφού δεν λέει Θεοφίλου. Μα τι διάολο εννοούνε. Σίγμα είναι αυτό ή έψιλον. Για να δω, συνάδελφε. Σίγμα είναι. Βέβαια, σίγμα είναι. Μήπως λέει Θεοφίλου, ρε παιδιά. Όχου, πολύ ζώρικος είσαι, ρε πατριώτη. Αφού δεν λέει Θεοφίλου, πώς θα το κάνουμε το ζώρι. Σταθόπουλο, Στασινόπουλο, τι στο διάλογο λέει. Θεοφίλου θα λέει, ρε παιδιά. Όχι, δεν λέει Θεοφίλου. Σταθόπουλο. Άστο, ρε συνάδελφε. Για κοίτα, αποστολεύει. Ποιο είναι αποστολεύει. Σαν πως είναι καθαρότερα από εδώ. Μήπως λέει Ελένη Θεοφίλου. Άντε πάλι, εσύ το έχεις βάλει αμέτη μου, χαμέτη να λάβεις γράμμα σήμερα. Δώσ' το ρε συνάδελφε. Για να δω ρε συνάδελφε, κάνε μου τη χάρη. Να ρε φίλε, πάρ' το να δούμε τι θα καταλάβεις. Για να δω κι εγώ. Έχεις δίκιο. Δεν είναι για μένα. Έχω όμως να λάβω 10 μέρες. Α, για βάστα. Σταθακόπουλος, είναι κανείς Σταθακόπουλος. Εγώ. Σταθακόπουλος Σωτήριος. Μάλιστα. Πάρτο. Καλά στο κυπέλλον. Άντε, γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Και πού σε Θεοφιλόπουλε. Θεοφίλου. Α, ναι. Άμα θα ξανάρθω, θα σου φέρω και σε ένα γράμμα.
Θα του πω ή θα μου δώσετε και για το Θεοφύλλου να του πάω γράμμα ή δεν πάω πουθενά, εντάξει. Εντάξει. Στην ανάγκη θα σου γράψω εγώ, τι σε νοιάζει. Εσύ μια φορά γράμμα θα λάβει να σου φύγει το μεράκι. Άντε, γεια. Γεια χαρά. Γεια. Αρχίσαν πάλι οι παγκάσιδες. Νάρε! Νάρε! Ωρα τους ήταν. Ε, ψήσεις, συνάδελφε! Συνάδελφε! Θεοφύλου! Κάτσε κάτω, ρε! Θεοφύλου! Σκύψε ένα κάτω! Σκύψε ένα, παιδιά! Ε, εσύ, θα σκύψει ή όχι! Για μας παρατάς, ρε! Έχουμε τους σκοτώνες μας, έχουμε και εσένα, oh. Δεν άκουσες που σου μιλάνε! Άντε κάτσε που σου λέω! Οχου, ζόρικος είσαι! Τι θες να παραστήσεις δηλαδή! Δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι στόχος! Καλά. Πόσες έχουμε σήμερα, ρε παιδιά? 23. Ε, βέβαια, καλά λέω εγώ. 10 μέρες. Τι 10 μέρες? 10 μέρες έχω να λάβω γράμμα. Ε, εσύ εκεί το χαβάς. Τι τρέχει, κύριε Ανθιπολοχαγή, συμβαίνει τίποτα? Μα, τίποτα. Μην κουνηθείτε από εδώ, έτσι. Εντάξει. Συνάδελφε, μου δίνεις σε παρακαλώ το γράμμα σου. Τι να το κάνεις? Κάτι θέλω να δω. Πάρ' το. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σου το ταχυδρόμησα δηλαδή Πέμπτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Δευτέρα έχουμε σήμερα. Συνάδελφε, Δευτέρα έχουμε σήμερα. Ναι, Δευτέρα. Έκανε δηλαδή 5 μέρες. Μάλιστα. Αν μου το είχε στείλει Παρασκευή, θα το είχα λάβει αύριο. Αν μου το είχε στείλει Σάββατο, μεθαύριο. Κι αν στο ταχυδρομήσει Μεγάλη Παρασκευή, θα του λάβει την καθαρή Δευτέρα. Δεν το καταλαβαίνετε ότι μας άρεσε με αυτή την ιστορία? Αντεβούλο στο επιτέλους σου! Άσε μας, καημένε, άσε μας να χαρείς. Συνάδελφε, ο γιος σου λέει σου στέλνει χαιρετίσματα. Έχεις γιο? Ναι, γιο, 5 χρονών παλικάρι. Θα το δεις. Να σου ζήσει. Μια χαρά είναι. Πώς το λένε? Νικολάτη. Να σου ζήσει, μια χαρά είναι. Για να δω το γιο σου, ρε Ιωάννη. Άστε. Γράμμα, συνάδελφε. Πού, πού να μην αβασκαθεί. Για, 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 για. Μια χαρά είναι ο Ασίκης. Τώρα είναι πάνω στα γλέντια του. Να ακούει κουβέντες που σου λέει. Μια σταλιά πράμα. Όταν έφευγα μου είπε, μπαμπά, θέλω να κοτώσεις πολλούς φασίστες. Ε, Σταλακόπουλε, το είδε στα γιο του Ιωαννίδη το λεβέντι του? Όχι. Δεν αρέσει. Εσύ. Γιατί το φωτογράφησε ξεβράκο του, χάθηκε ένα παντελονάκι και το βάλεστε. Πολύ έξυπνος είσαι, ρε φίλε. Λες κάτι καλαμπούρια. Στρουμπουλός, στρουμπουλός είναι. Ναι. Μόνο πιο που φαίνεται πιο κουτός από τον πατέρα του. Σταλακόπουλε, δώσε μου ένα τσιγάρο. Δεν έχω. Αφού γεμάτο το πακέτο. Δεν έχω, σου λέω. Για κοιτάξτε έναν άνθρωπο, ρε. Εδώ και ένα μήνα όλοι μας αδέρφια. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, το βάζουμε χάμπο κι αυτό. Εγώ δεν το βάζω. Δεν ζήτησα από κανένα τίποτα. Κι ούτε θέλω να μου ζητάνε. Πολύ βαρύς είσαι, μωρά, αδερφέ μου, και δεν σου πάει. Συνάδελφε. Έλα, τι τρέχει. Μήπως ήρθαν τίποτα άλλα γράμματα? Αύριο, αύριο πάλι. Έχε το νου, σε παρακαλώ. Θεοφύλου, μήπως αύριο. Μήπως έρθει κανένα Θεοφύλου, έτσι? Αύριο, αύριο. Θεοφύλου. Εντάξει, έτσι. Αδερφέ. Θεοφύλου. Έρελισσα που την έχει. Τι έχει, φίλε μου? Τι έχει, συνάδελφε? Ένα ρίγο με πέσει. Μήπως θες να σε πάμε πίσω? Όχι. Τι έπαθες, ρε ψοφή μου, και κρυώνεις, δεν τρέπεσαι, ρε? Σκάσε, το παράκανες πια. Μέρα μου, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Έλα. Εσύ δεν θα κρυώσεις. Εγώ δεν κρυώνω. Αν κρυώνω θα σου την έδινα. Κοροϊδό με εγώ, ρε. Πιες λίγο κονιάκ, συνάδελφε. Θα σου κάνει καλό. Είσαι πολύ μυστήριος, λοιπόν. Εγώ? Ναι, εσύ. Γιατί? Γιατί. Να, σου ζητάνε τσιγάρο και δεν δίνεις. Παρόλο ότι το πακέτο σου είναι γεμάτο. Και ξαφνικά, χλαπ, βγάζεις τη γλένη σου και την προσφέρεις. Παρόλο ότι έχεις μία. Δεν κρυώνω γι' αυτό, ρε. Τι δεν κρυώνεις, καημένε, που κόβεις καρφιά? Αφού έχεις γίνει μελιτζανής από το κρύο. Εγώ? Α, ποιος, εγώ? Σιγά σιγά θα μας πεις τώρα ότι έκανα και θυσία, ρε. Πάνω κάτω. Μας πατάς, ρε. Είσαι καλά, συνάδελφε? Καλύτερα, ρε. Μια κρυάδα ήταν, πέρασε. Μήπως θες να σε πάμε στο γιατρό? Αυτό μας έλειπε. Ρε, εσύ, μήπως θες να σε πάμε στη μαμά σου, ρε. Λοιπόν, τώρα είμαι καλύτερα. Ζεστάθηκα, μου πέρασε εντελώς. Να, πάρε. Πάνω στην ώρα, ρε. Γιατί άρχισα να κρυώνω κι εγώ και θα την έπαιρνα οπωσδήποτε. Λοιπόν, ξέρεις τι θα είχε συμβεί? Αυτό είναι, το βρήκα. Τι? Θα έχει πάει στον ίδιο ταχυδρομικό τομέα. Στον τομέα που ήμουνα πριν. Ποιος? Το γράμμα. Άντε πάλι. Γιατί δεν μπορεί, συνάδελφε, θα μου έχει γράψει.
Δεν μπορεί να μην μου έχει γράψει. Οπωσδήποτε θα μου έχει γράψει. 10 μέρες είναι αυτές. 10 χρόνια δηλαδή. Γιατί μας έχουν καρφώσει εδώ πέρα. Γιατί δεν μας αφήνουν να ξεχυθούμε, να τους πάρουμε φαλάγγι, να τους ρίξουμε στη θάλασσα να ησυχάσουμε. Πολύ βιαστικός είσαι, ρε φίλε. Αν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι, το κάθε τι θέλει την ώρα του. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να τελειώνουμε μια για πάντα με δάφτους. Τώρα, πριν 5 μέρες ή αργότερα ή νωρίτερα, δεν έχει καμιά σημασία. Να πούμε σε μια σωστή κουβέντα. Να τους ρίξουμε στη θάλασσα. Να τελειώνουμε μια για πάντα. Το βλέπεις αυτόν εδώ. Γι' αυτόν πολεμάω. Γι' αυτόν ζω. Γι' αυτόν δουλεύω. Όταν μεγαλώσει πρέπει να τα βρει όλα εντάξει. Είναι καλό ένας πατέρας από εσάς. Αν ήταν θα με καταλάβαινε. Σε καταλαβαίνουμε. Εγώ βέβαια δεν είμαι πατέρας αλλά είμαι γιος. Εσύ κοιτάς να εξασφαλίσεις μια καλή ζωή. Εγώ ένα καλό θάνατο. Εγώ δεν είμαι πατέρας ρε παιδιά. Αλλά θέλω να γίνω. Για κοίτα μυστήριο πράγμα. Όλα αυτά μαζί είναι πατρίδα. Ρε εσύ, γράψε αυτό μην το ξεχάσεις. Αυτές είναι γνώμες μεγάλων ανδρών. Όλοι πολεμάμε για κάτι. Εγώ να πούμε για το γιο μου. Ο άλλος για τον πατέρα του, για την αδερφή του, για το σπίτι τους. Εσύ δεν μας είπες γιατί πολεμάς. Για το γιο σου, για τον πατέρα του, για το γιο που θα κατασκευάσει ο φίλος από εδώ. Ναι, καλά όλα αυτά. Μα εσύ έχεις κανένα. Όλοι αυτοί που σου είπα, δική μου είναι. Χρειάζομαι 2 από εσάς. Διατάξτε. Καλά, καλά, καλά. Εσύ. Μάλιστα. Και εσύ. Μάλιστα. Εδώ πίσω από το ρέμα, στο μικρό υψωματάκι, είναι ένα πολυβόλο μας που δεν τα ακούω πια. Μάλιστα. Να πάτε να δείτε τι γίνεται και να έρθετε να μου αναφέρετε. Και όχι τρέλες, ε. Από εκεί ούτε 200 βήματα δεν είναι Ιταλοί. Και το μονοπάτι βάλετε από 2 πολυβόλα. Να υπολογίσετε τα χρονικά διαστήματα κάθε βολής και ύστερα να πέρασετε. Έτσι. Εντάξει, κύριε. Έτσι, κύριε Αντιπολογαγέ. Άντε, κύριε. Επιτρέπετε. Τι τρέχει. Μπορώ να πάω εγώ στη θέση του Ιωαννίδη. Γιατί να πας εσύ. Για να ξεμουδιάσω, θα. Άριστα να βαριέμαι εδώ. Μωρέ, τι μας λες. Ας το να λέει, κύριε Αντιπολογαγέ. Στα πάνε αυτοί οι δυο που είπαμε. Επιτρέπετε. Τι τρέχει, μωρέ. Ενώ εγώ. Καλά. Λοιπόν, θα πας εσύ και εσύ. Μάλιστα. Αφού είχες πει σε μένα, κύριε Αντιπολογαγέ. Θα γίνει έτσι όπως διατάζατε. Πάμε, ρε, υποψήφιο πατέρα. Πάμε. Άντε, πάμε. Παιδιά, παιδιά, έχετε το νου σας, μην έρθει κανένα γράμμα να μου το κρατήσετε, έτσι. Δεν θα αργήσουμε. Εντάξει, εντάξει. Για χαρά. Άντε, μπράβο. Γεια σας. Άντε, πίεσαι και για χαρά. Άντε. Λυσάξανε πάλι. Τώρα βρήκα να λυσάξουν. Αργούνε, γιατί αργούνε. Τι αργούνε. Ούτε 2 λεπτά δεν είναι. Σάτιμος. Αδελφέ μου. Αδελφέ μου, ήρθες και λακτάρισα. Πληγωμένος είσαι. Δεν είναι τίποτα. Μια γρατζουνιά είναι. Ο Θεοφύλλο. Ο Θεοφύλλο. Για ένα διάστημα προχωρούσαμε μαζί. Όταν βγήκαμε απέναντι, άρχισαν να μας βαράνε δαιμονισμένα. Γύρισα πίσω να δω αν έρχεται. Δεν τον είδα. Δηλαδή. Μάλλον. Προχώρησα κάπως ο μόνος μου. Άκουσα όμως το πολυβόλο μας να θερίζει κανονικά. Και γύρισα πίσω. Όταν γύρισες δεν τον είδες. Όχι. Φαίνεται ότι. Θεοφύλλου! 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 Πούντος μωρέ, αυτός είχε λυσάξει για γράμμα. Θεοφύλλου! Αφού βλέπετε στο παντάκι κανείς! Τι καρύζεις, ρε! Έχω ένα γράμμα να το δώσω να ξεμπερδεύω. Ως παντό, ρε. Το ρόιδο μου σωλήνει, ο δελαδέφα μήνει. Κι όμως, μπορούσε να το έχει δρομήσει μια μέρα νωρίτερα. Ήρθες! 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 Και μην νομίζαμε! Ήρθες! Ήρθα ρε παιδιά! Μπράβο! Ακούστε λοιπόν ρε παιδιά, να δείτε τι μου συνέβη! Εκεί που λοιπόν που ανηφορίζαμε, πιάστηκα από ένα δεντράκι και ξαφνικά... Ρε παιδιά! Ναι! Μήπως μου ήρθε κανένα γράμμα! Ακούω να σου πω ρε φίλε!
Γράμμα μην περιμένεις. Δεν πρόκειται να λάβεις. Γιατί ρε συνάδελφε. Γιατί φαίνεται ότι όχι, τι έχει η μοίρα σου ρε. Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός και ο Τσολιάς του λέει έφυγα μουσουλή με το που σαν το κοροβλή γιατί δεν βγαίνεις κατά δω και έχω μια όρεξη ωρε να σε δω και κύσα πάσα παν στην κορίτσα λένε τα παιδιά μας όλα έλα παραδόρε για να σε δω κι εγώ γιατί δεν βγαίνει να σε δω, ωραία γιατί μας κάνεις το λαγό καίει ο ήλιος καίει καίει η μανάδα μου καίει κι αυτοί μιλάνε για χιόνια λάσπες και βροχές έρε λάσπες και βροχές περιγελούνε οι άντρες σαν σε δούνε παράτα τη μορτή παλικαριά τα τάνξ και τα κανόνια δεν είναι μακαρόνια που σωρε Μπενίτο κρυμμένο στη σπηλιά ωραία κατέβα παρακάτω φοβάμαι το τζολιά, ρε φοβάμαι το τζολιά.